Κυρίες και κύριοι, κοντά μας βρίσκεται ο Κώστας Νταλούκας, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Κύριε Νταλούκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, της Πανελλήνιας. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, φυσικά, ναι. Είστε εδώ μαζί μας διότι καταγράφεται τον τελευταίο καιρό μεγάλη αύξηση των λοιμώξεων στα παιδιά, καταγράφεται φυσικά από τις υγειονομικές αρχές και από τους νοσοκομειακούς γιατρούς και από τους ιδιώτες παιδιάτρους. Φυσικά, εσείς αντιπροσωπεύετε τους παιδιάτρους και έχετε σημάνει συναγερμό για αυτό το πράγμα που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό. Ανακοινήσατε αυτό το θέμα της αύξησης των λοιμώξεων στα παιδιά. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που θα θέλαμε να μας απαντήσετε, τι πραγματικά συμβαίνει. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι έχουμε περιπτώσεις παιδιών κάτω των 5 ετών, τα οποία κόλλησαν για πρώτη φορά τον ιό της βροχιολίτιδας. Συμβαίνει αυτές τις μέρες. Και το τρίτο κομμάτι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και έρχεται από την Βρετανία, για τα κρούσματα του στρεπτόκοκκου Α, όπου εκεί κάποια παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι γονείς ανησυχούν. Σας ακούμε προσεκτικά. Τι συμβαίνει? Ναι. Κύριε Μαζάνη, έχετε δίκιο. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα και την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για τα θέματα αυτά. Πράγματι, έχουμε μια ανησυχητική αύξηση των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος κυρίως, από διάφορους ιούς και από βακτήρια, δυστυχώς. Mm-hmm. Αυτό το είδαμε τις τελευταίες 15 ημέρες να συμβαίνει και την τελευταία εβδομάδα πάρα πολλά από αυτά τα κρούσματα είναι κρούσματα γρίπης και RSV. Έτσι παρατηρούμε και είναι και σε αρμονία αυτό με την υπόλοιπη Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, εμείς δεν πρεσβεύουμε κάτι νεότερο. Απλώς παρατηρούμε το φαινόμενο να συμβαίνει, να εξελίσσεται και στη χώρα μας. Όπως μαθαίνω, υπάρχει επιβάρυνση στα νοσοκομεία, τα νοσοκομεία τα ιδιωτικά, αλλά και το δημόσιο και τα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία έχουν πολλά περιστατικά και γρίπης και βαριών λοιμώξεων, όπως είναι, για παράδειγμα, η πνευμονία. Εμείς ανησυχήσαμε διότι όλα αυτά τα νοσήματα ήρθανε πολύ νωρίτερα από ό,τι έρχονταν παραδοσιακά κάθε χρόνο, που ερχόταν συνήθως γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου, τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου. Και κυρίως όσον αφορά την γρίπη, η οποία εμφανίστηκε πολύ νωρίς. Άρα λοιπόν, με αφορμή ότι η γρίπη είναι μπροστά μας και τα νοσήματα του αναπνευστικού κυρίως εμφανίζονται τους μήνες τους χειμερινούς, εμείς ανησυχήσαμε και αποτυπώσαμε την ανησυχία μας αυτή σε μια επιστολή που στείλαμε στον Υπουργό Υγείας, ζητώντας να λάβει μέτρα η πολιτεία, κυρίως για τα σχολεία βέβαια. Ναι. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό νωρίτερα? Τι είναι αυτό το διαφορετικό που έχουμε φέτος? Κοιτάξτε, νομίζω είναι πολλά διαφορετικά και το φαινόμενο δεν νομίζω ότι μπορούμε να το εξηγήσουμε σαν επιστημονική κοινότητα στο 100%. Σίγουρα ένας σημαντικός και σοβαρός λόγος είναι ότι τα παιδιά ήταν κλεισμένα στα σπίτια, ότι τα παιδιά δεν ήρθαν σε επαφή αυτά τα 2 χρόνια, τα 2,5 χρόνια που παραδοσιακά κάθε χρόνο περνούσαν τα παιδιά αυτές τις ιώσεις, κάποιες από αυτές τις ιώσεις. Άρα λοιπόν το νοσοποιητικό του σύστημα δεν ήρθε σε επαφή με τους ιούς αυτούς και όχι ότι έγινε αδύναμο, απλώς δεν παρήγαγε τα όπλα, τα αντισώματα που χρειάζονται για να μπορεί να καταπολεμήσει την νόσο. Επειδή όμως όλα αυτά τα νοσήματα κυκλοφορούν έξω στην κοινότητα και περιμέναν την πρώτη ευκαιρία να βρουν επιβάτη για να ανέβουν, βρίσκουν πάρα πολλούς επιβάτες. Αυτή είναι μία εξήγηση. Δεν εξηγεί όμως γιατί τα παιδιά τα οποία πήγαιναν σε παιδικούς σταθμούς, πήγαιναν σε νηπιαγωγεία και δεν φορούσαν μάσκες και ήρθαν σε επαφή με νοσήματα τέτοια με τους ιούς, γιατί και αυτά τα παιδιά λοιπόν σήμερα παρουσιάζουν τόσο μεγάλη, τόσο αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων. Ίσως κάποια άλλη αιτία να συμβαίνει και να υπάρχει. Κάπου διάβασα από κάποιον πολύ σοβαρό επιστήμονα, συγκεκριμένα τον Γιώργο τον Παπά, ένα παθολόγο λοιμοξιολόγο στα Γιάννενα, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι μπορεί, επειδή πάρα πολλά παιδιά πέρασαν κορονοϊό το προηγούμενο διάστημα, είναι γνωστό ότι κάποιοι από τους ιούς αυτούς προκαλούν βλάβη στο ανοσοποιητικό, δηλαδή το καταστέλουν το ανοσοποιητικό σύστημα, με αποτέλεσμα
να μην μπορέσει το ανασωπητικό των παιδιών να ανταποκριθεί όπως πρέπει στην λίμωξη αυτή του αναπνευστικού που ήρθε σε επαφή σήμερα μαζί και ίσως να είναι και αυτή μια πιθανή αιτία. Όμως νομίζω ότι με σιγουριά κανείς δεν μπορεί να πει τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Μαζένη. Ναι. Αυτό που μας λέτε έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, άμα δεν μπορείτε να εξηγήσετε εσείς τι να περιμένουμε αργότερα, γιατί και οι γονείς ζητάνε απαντήσεις από εσάς. Άμα δεν μπορείτε να το εξηγήσετε... Σωστά. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν αυτό το οποίο λέω, δηλαδή ότι οι πολλές φορές καταστέλνουν το ανοσοποιητικό σύστημα, το αδρανοποιούν δηλαδή, ώστε να το κάνουν αδύναμο να παράξει αντισώματα. Και είναι και αυτό, υπάρχουν τέτοιες μελέτες. Και είναι και αυτό λοιπόν μια θεωρία η οποία μαζί με την θεωρία ότι τα 2-2,5 χρόνια και αυτό σίγουρα συμβαίνει, δηλαδή μια μεγάλη μερίδα παιδιών δεν έχει τη δυνατότητα να παράξει, δεν είχε τη δυνατότητα να παράξει καλά αντισώματα τα προηγούμενα 2 χρόνια και άρα το βρήκε άοπλο ο RSV, ο αναπνευστικός συγκεντριακός δηλαδή ιός, το βρήκε άοπλο η γρήπη και όλες αυτές οι λοιμώξεις. Ναι. Υπάρχουν παιδιά, κύριε Νταλούκα, που αυτή τη στιγμή υποφέρουν ταυτόχρονα, που τα βλέπετε εσείς, έχετε τέτοιες περιπτώσεις που υποφέρουν ταυτόχρονα από 3 ιούς, δηλαδή και από RSV και από γρήπη, ειρηνοϊούς, μαζί ας πούμε με κοξάκι. Συμβαίνει αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή? Ναι, βεβαίως. Οι μπορούν ταυτόχρονα να προσβάλλουν τον ίδιο οργανισμό. Το ποιος θα επικρατήσει βέβαια και ποιος θα είναι αυτός που θα προβάλλει τα περισσότερα συμπτώματα ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αλλά μπορεί να συμβεί πράγματι και πολλές φορές που έχουμε νοσηλεύσει παιδιά στα νοσοκομεία, γιατί και εμείς τα στέλνουμε τα παιδιά στα νοσοκομεία και μετά επικοινωνούμε και μας λένε οι συνάδελφοι από εκεί ότι τους κάνανε μια ειδική εξέταση, τη λένε Film Array που ανοιχνεύει ιούς, και ότι μέσα σε αυτό το Film Array βρέθηκαν 3 ή 4 ή ταυτόχρονα. Έχετε τέτοιες περιπτώσεις εσείς? Έχουν υπάρξει περιπτώσεις? Ναι. Κοιτάξτε, επειδή εμείς στα ιατρία μας η δυνατότητα που έχουμε είναι να ανοιχνεύουμε με γρήγορα τεστ τη γρήπη και τον κορονοϊό και τον στρεπτόκοκο, ο οποίος δεν είναι ιός, είναι μικρόβιο, ο οποίος κάθεται στον φάρυγγα και προκαλεί φαρυγγοαμυγδαλίτιδες, δεν έχουμε την δυνατότητα αυτή τη στιγμή στο μεγάλο ποσοστό να ανοιχνεύουμε άλλους ιούς. Όμως σας λέω ότι οι πληροφορίες από τα νοσοκομεία είναι ότι βεβαίως και υπάρχουν τέτοια περιστατικά τα οποία έχουν κολλήσει και 1, 2 και 3 πιθανών ιούς. Ναι, και αρκετές μικροβιακές λοιμώξεις παράλληλα, οι οποίες προκαλούν τις πνευμονιοκοκκική πνευμονία, έτσι. Σωστά. Πνευμονία βέβαια μπορεί να γίνει και σαν επιπλοκή από τη γρήπη. Πνευμονία μπορεί να κάνει και ο RSV και άλλοι μπορούν να κάνουν πνευμονίες. Αλλά οπωσδήποτε η σοβαρότητα μιας ιογενούς πνευμονίας είναι μικρότερη από μια πνευμονιοκοκκική λίμωξη η οποία θα κάνει πνευμονία, που είναι πολύ πιο βαρύ περιστατικό. Και πράγματι το προηγούμενο διάστημα, γιατί έχω να μιλήσω τώρα με συναδέλφους από τα νοσοκομεία μερικές ημέρες, μην φανταστείτε έτσι μήνες ή εβδομάδες, μερικές ημέρες νοσηλεύουν στα νοσοκομεία πνευμονίες και μάλιστα βαριές πνευμονίες, και αρκετές από αυτές ήταν πνευμονιοκοκκικές. Ο πνευμονιόκοκκος είναι ένα βακτήριο πλέον, δεν είναι ιός, και προκαλεί σοβαρές βλάβες και άρα αυτό είναι ανησυχητικό. Τα μικρόβια γενικότερα, όπως και ο στρεπτόκοκκος, βρήκαν ευκαιρία μέσα σε αυτή την πτώση του ανοσοποιητικού συστήματος, βρήκαν ευκαιρία και αυτά και πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν και να προκαλέσουν και αυτά λοιμώξεις. Μόνο που είναι πολύ πιο σοβαρές οι λοιμώξεις οι βακτηριακές. Ναι. Γι' αυτό την ιστορία με τα παιδιά κάτω των 5 ετών που ανησυχούν πολλοί γονείς, γιατί μας το λένε κιόλας, ότι κολλήσαν για πρώτη φορά τον ιό της βρονχιολίτιδας. Αλλά παιδιά κάτω των 5 ετών, τι συμβαίνει εδώ, για εξηγήστε. Ο ιός λοιπόν αυτός ο οποίος λέγεται RSV, είναι τα αρχικά του ονόματός του, που σημαίνει αναπνευστικό στα ελληνικά συγκητιακός ιός. Στα αγγλικά είναι το respiratory syncytial virus και άρα RSV. Αυτός είναι ο ιός. Αυτός προσβάλλει όλες τις ηλικίες. Όμως αγαπάει ιδιαίτερα κάποιες ηλικίες, ή αν το πούμε αλλιώς, είναι ευαίσθητες πολύ στον ιό αυτό οι ηλικίες κάτω των 5 ετών και άνω των 65 ετών. Γιατί? Διότι οι πνεύμονες του παιδιού είναι, δεν είναι όπως ενός ενήλικα, είναι μικρά τα σωληνάκια, αυτά που λέμε δηλαδή βρονχιόλια, αυτά που λέμε βρονχιόλια και κυψελίδες. Βουλώνουν πολύ ευκολότερα, ο ιός αυτός μπορεί και κατεβαίνει μέσα στο πνεύμονα βαθιά, χαμηλά, προσβάλλει δηλαδή τα βρονχιόλια και τις κυψελίδες και προκαλεί εκεί φλεγμονή, και άρα η φλεγμονή έχει αποτέλεσμα να γίνονται εκκρίσεις, βουλώνουν όλα αυτά λοιπόν με εκκρήματα
και άρα το παιδί παρουσιάζεται με εικόνα, με συμπτώματα δύσπνοιας, με βήχα έντονο, με βήχα ο οποίος είναι με φλέμματα, φλεγματώδης βήχας, αλλά το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι η δύσπνοια. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία είναι πολύ μικρά και αντιλαμβάνεστε ότι ένα μωρό που είναι κάτω της ηλικίας του ενός έτους, που είναι ένα νεογέννητο ακόμα χειρότερα, βρέφος μερικών ημερών, ο πνεύμονας του είναι μια σταλιά. Αν αυτός ο πνεύμονας βουλώσει με βλένες, με κρίματα και υπάρχει και φλεγμονή ταυτόχρονα και γίνεται και ένας σπασμός με τα αντανακλαστικά από το πνεύμονα σαν αντίδραση στη φλεγμονή, το παιδί αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό τα παιδιά αυτά τα νοσηλεύουμε στα νοσοκομεία. Αυτή η κατάσταση λοιπόν λέγεται βρονχιολίτιδα, επειδή προσβάλλονται τα μικρά βρονχιόλια και οι βρόγχοι, και λέγεται βρονχιολίτιδα. Συμβαίνει συνήθως στην ηλικία των 2 ετών και κάτω. Έχει έξαρση. Εκεί είναι όμως πιο σοβαρή. Έχει έξαρση μεγάλη, μεγάλη έξαρση. Είχαμε κρούσματα και το καλοκαίρι από RSV και είχαμε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και πέρσι. Αλλά φέτος και το τελευταίο περίπου 20ήμερο έχει πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Και εγώ χθες είδα στο ιατρείο μου 2, 3, 4 παιδάκια τα οποία πράγματι μου ήρθανε με συμπτώματα βρονχιολίτιδος, είναι μικρά, είναι κάποιων μηνών. Και βέβαια αναγκαστικά εκεί δίνει κανένας φαρμακευτικές αγωγές, ναι, παρακολουθεί πώς πάνε και υπάρχει ο κίνδυνος να μπει το παιδί στο νοσοκομείο. Η έξαρση αυτή παραμένει ανεξήγητη της βρονχιολίτιδας, όπως και ναι, στα προηγούμενα, έτσι. Σωστά, είναι κάτι που σας ναι, ανησυχεί, δεν βρίσκεται κάποια εξήγηση τώρα. Όχι, και δεν, η εξήγηση, ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι από επιστημονικό καθαρά ενδιαφέρον. Ναι. Η ουσία του πράγματος είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ μεγάλη έξαρση της γρίπης και των αναπνευστικών λοιμόξεων που είναι από τον RSV, αλλά που είναι και από άλλους ιούς, και από αδενοϊούς και από ιούς που προκαλούν γαστρεντερίτιδα με συμπτώματα από το γαστρεντερικό. Υπάρχει μια πληθώρα ιών. Αλλά κάτι και από που μικρόβια. Δεν το βλέπατε όμως, κύριε Ντάλου, κατά προηγούμενα όχι, χρόνια. Όχι, έτσι, να το, έχετε να το ξεκαθαρίσουμε δίκιο αυτό. Ναι, τώρα, έχετε δίκιο. Να έρθουμε λίγο και στη Βρετανία για τον στρεπτόκοκο Α. Εκεί έχουν πεθάνει 6 παιδιά. Τι λέτε στους γονείς? Κοιτάξτε, στη χώρα μας, αυτό που μπορώ να σας πω τουλάχιστον από προσωπική εμπειρία, γιατί και εγώ χθες το έμαθα, ναι, ότι υπήρξαν αυτά τα κρούσματα, τα οποία να ξεκαθαρίσουμε εδώ, ότι πρόκειται για δυσδυτική στρεπτοκοκκική λίμωξη. Δηλαδή, ο στρεπτόκοκκος δεν έκανε μια τοπική φλεγμονή στον φάριγγα ή στις αμυγδαλές, αλλά μπήκε στο αίμα προφανώς για να πεθάνουν τα παιδιά. Ο στρεπτόκοκκος είναι παλιά ιστορία, δηλαδή οι αμυγδαλίτιδες, οι μικροβιακές, οφείλονται στο στρεπτόκοκο. Αυτός είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Και είναι, όσο θυμάται κανείς τον εαυτό του και θυμάται αν είχε περάσει κάποια αμυγδαλίτιδα, από μικρόβιο που κάνει πάρα πολύ υψηλό πυρετό, που πρίζει το λαιμό, χαλιώνει τη φωνή, δεν μπορεί να καταπιεί από τον πονόλαιμο κάποιος άνθρωπος και κάνει πίωνα πάνω στις αμυγδάλες, αυτό είναι μια στρεπτοκοκκική λίμωξη. Για να το πούμε πολύ απλά. Άρα λοιπόν, είχαμε πάντα τέτοια προβλήματα. Τα αντιβιωτικά που έχουμε πιάνουν πάρα πολύ καλά το στρεπτόκοκο. Μου κάνει όμως πραγματικά εντύπωση πως ξέφυγε ο στρεπτόκοκος και πιθανότατα προκάλεσε μια δυσδυτική νόσο πλέον, που από ό,τι φαίνεται δεν ξέρω ακριβώς αν πέθαναν τα παιδιά αυτά από δυσδυτική νόσο, αλλά δεν μπορώ να εξηγήσω ότι είναι δυνατόν να πέθανε ένα παιδί από αμυγδαλίτιδα, από μια φαρυγγο αμυγδαλίτιδα που κάνει ο στρεπτόκοκος. Ο στρεπτόκοκος βέβαια κάνει και άλλες επιπλοκές, όπως είναι το ερυσίπελας, το οποίο είναι και, κάνει και εξάνθημα. Μπορεί να κάνει αργότερα ρευματικό πυρετό, να κάνει διάφορα προβλήματα. Αλλά για να πεθάνει γρήγορα ένα παιδί, σημαίνει ότι ο στρεπτόκοκος μπήκε στην κυκλοφορία του αίματος. Τι να σας πω, πιθανόν να είναι η θεωρία του εξασθένησε το ανασωπητικό σύστημα των παιδιών. Πιθανόν, δεν ξέρω, δεν τολμώ να το πω βέβαια, ξέρετε, αλλά ίσως το σκέφτεται το μυαλό ενός επιστήμονα. Μήπως λοιπόν ο κορονοϊός άλλαξε τις συνθήκες και οι συνθήκες μαζί με τον εγκλεισμό, με το απαίδευτο ανοσοποιητικό σύστημα δημιουργεί τα προβλήματα αυτά. Πάντως στη χώρα μας, αυτό ναι, ήθελα να πω, και εγώ στο ιατρείο μου, έχω δει το τελευταίο διάστημα κάποιες στρεπτοκοκκικές αμυγδαλίτιδες, οι οποίες δεν συνάδουν με την εποχή. Ξέρετε, η στρεπτοκοκκική αμυγδαλίτιδα ήταν πιο πολύ νόσημα της άνοιξης. Ναι. Δεν ήταν τώρα. Αυτό μου έκανε μια εντύπωση, αλλά δεν ήταν τόσα τα περιστατικά ώστε να με ανησυχήσουν και ασφαλώς δεν υπήρξαν σοβαρά περιστατικά. Με τις αντιβιώσεις που δώσαμε, τα περιστατικά πήγαν καλά αυτά. Ίσως να είναι
κάποιο τοπικό φαινόμενο στην Αγγλία. Δεν ξέρω, μένει να το δούμε, κύριε Μαζάνη. Το παρακολουθείτε ως επιστήμονες. Ναι, ναι, βέβαια. Ασφαλώς μας ενδιαφέρει, γιατί ξέρετε, αν αρπάξει φωτιά το σπίτι του γείτονα, πρέπει να δεις και το δικό σου τι θα κάνει. Σαφώς, σαφώς. Τώρα, να δώσουμε και κάποιες συμβουλές στους γονείς που μας παρακολουθούν. Από εσάς που είστε ειδικοί, τα βλέπουν βέβαια όλα αυτά. Λένε, γιατρέ, τι να Η πρώτη να και η καλύτερη τώρα. Συμβουλή είναι να αποφεύγουν να φέρουν τα παιδιά τους σε επαφή με αρρώστους αυτή την περίοδο και όταν το παιδί τους αρρωστήσει, παράκληση να το κρατούν στο σπίτι. Διότι δεν χρωστούν τίποτε τα άλλα παιδιά όταν στείλουν το παιδί στο σχολείο να κολλήσουν και άρα το φαινόμενο αυτό των λοιμώξεων να λάβει μια μορφή καραμπόλας. Γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Όσα παιδιά δηλαδή έχουν αρρωστήσει, κόλλησε το ένα μετά άλλο στο σχολείο. Να τα κρατούν στο σπίτι, να λαμβάνουν όλα τα μέτρα υγιεινής. Εμείς βέβαια προτείναμε τη χρήση μάσκας μέσα στις αίθουσες των σχολείων. Και εδώ για να μην παραξηγηθώ... Αλλά αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από όλους. Πάντως, ναι, ναι, εντάξει. Έτσι, γιατί όχι, πάλι μάσκα θα λένε... Μα, κοιτάξτε, κι εγώ σε αυτόν τον κόσμο ζω. Κι εγώ από αυτόν τον πλανήτη είμαι και από αυτή τη χώρα. Και καταλαβαίνω πολύ καλά τι συμβαίνει και τι βγαίνει η σπέκουλα που γίνεται. Απλώς όταν βλέπεις έξω να υπάρχει καταιγίδα και πέφτουν μπουμπουνιτά, αστραπές και να ρίχνει βροχή μεγάλη, λες, κοιτάξτε, πάρτε μια ομπρέλα όταν θα βγείτε έξω, φορέστε και ένα αδιάβροχο, αποφύγετε τα δέντρα γιατί θα πέσει κανένας κεραυνός. Εμείς λοιπόν σαν Ομοσπονδία ακριβώς αυτό είπαμε, παιδιά, τώρα που έχουμε αυτή τη μεγάλη έξαρση των λοιμώξεων, που είναι μια καταιγίδα, αποφύγετε τα παιδιά σας να τα στείλετε στις τάξεις απροφύλακτα εντελώς. Βάλτε τους αυτή την περίοδο μια μασκούλα να φροντίσουμε λίγο να φρενάρουμε τις ιώσεις και μόλις δούμε ότι φρενάρουν οι ιώσεις, βγάλτε τη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και στείλαμε επίσης και μια πρόταση να προμηθευτούν τα σχολεία καθαριστές αέρα με φίλτρα HEPA, γιατί το θεωρούμε σημαντικό, γιατί τώρα ο καιρός κρύωσε και θα κρύωσει ακόμα περισσότερο, προκειμένου να μένουν ανοιχτά τα παράθυρα, γιατί αυτά τα μηχανήματα κάνουν πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Αυτές ήταν οι προτάσεις για τα σχολεία. Μας παρεξήγησε ο κόσμος, πολλοί κόσμος, και είπε ότι εμείς θέλουμε να επαναφέρουμε τις μάσκες. Μα δεν ζητούμε κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε γιατροί και το μόνο που ζητούμε είναι να προστατεύσουμε την παιδική κοινότητα από τις λοιμώξεις. Γιατί ξέρετε, μέσα σε αυτό το πλήθος των παιδιών που θα αρρωστήσουν, μπορεί να βρεθούν παιδιά τα οποία είναι ευαίσθητα, έχουν υποκείμενα νοσήματα. Και τα παιδιά αυτά να κινδυνεύσουν τη ζωή τους, να μπουν στα νοσοκομεία, στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Υπάρχουν αρκετές εισαγωγές παιδιών σήμερα στα νοσοκομεία. Πάρα πολλές. Τι αρκετές. Από αυτές τις λοιμώξεις, βεβαίως. Από αυτές τις λοιμώξεις. Αλλά αν το παιδί αυτό έχει, για παράδειγμα, λέω, σαχαρόδη διαβήτη ή έχει ένα άσθημα, το παιδί αυτό κινδυνεύει τη ζωή του. Γι' αυτό είπαμε να λάβουμε κάποια μέτρα. Εμείς οφείλουμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Δεν κάναμε πρόταση να επανέλθουν οι μάσκες οπωσδήποτε και υποχρεωτικά στα σχολεία, σε καμία περίπτωση. Και το είπαμε, αν θέλετε, και από μία. Έχοντας μια άλλη σκέψη στο μυαλό, επειδή πολλοί γονείς μας λέγανε ότι, ξέρεις, εγώ στο παιδί μου του λέω να φοράει μάσκα, ανέλαβε την πρωτοβουλία ο γονιός, αλλά έρχεται και μου λέει ότι το κοροϊδεύουν τα άλλα τα παιδιά γιατί δεν φοράει κανένας άλλος. Θέλοντας λοιπόν να αποφύγουμε και τον bullying, γι' αυτό είπαμε, δώστε μια σύσταση και ας είναι και προαιρετικά. Εγώ το λέω, ας το ακούσει ο κόσμος, αλλά κυρίως το κυριότερο είναι, και με συγχωρείτε κύριε Μαζάνη, είναι να μην στέλνουν τα παιδιά τους όταν αρρωστήσουν. Και το δεύτερο εξίσου σημαντικό πράγμα είναι να μην αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία οι γονείς όταν δουν ότι το παιδί τους κάνει πυρετό, να λένε μόνοι τους ή να βάζουν διάγνωση μόνοι τους ή να λένε ότι, ξέρετε, εντάξει, άστο και σήμερα, άστο και αύριο και όταν περάσουν 2-3 μέρες θα πάρουμε το γιατρό τηλέφωνο. Όχι. Να ενδιαφέρονται αμέσως. Όταν το παιδί θα κάνει πυρετό, ιδίως αυτή την περίοδο, μπορεί να συμβαίνει κάτι σημαντικό. Ναι. Να ζητήσουν από τον γιατρό, τον παιδίατρο, εκεί που θα το πάνε, σε ένα κέντρο υγείας, δεν είναι μόνο οι ιδιώτες γιατροί, υπάρχουν και τα δημόσια. Να ζητήσουν να εξεταστεί το παιδί τους. Εγρήγορση και άμεση κινητοποίηση. Αν δεν εξεταστεί το παιδί, πολλές φορές με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει, γιατρέ, έκανε ένα 38-39 το παιδί, τι λες να έχει. Μα θα ήμουν αμάγος. Δεν θα ήμουν γιατρός, αν το ήξερα αυτό το πράγμα. Να εξετάσουμε το παιδί. Ζητήστε μας να εξετάσουμε τα παιδιά και μετά ό,τι σας πει ο παιδίατρος, να ακούμε τους παιδιάτρους. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όπως λέτε, γιατί μπορεί να κρύβονται πάρα πολλά πίσω από ένα... Γίνεται χαμός, έχει καταιγίδα έξω. Κάτι έχει τελευταίο, καταιγίδα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Νταλούκα, κάτι τελευταίο. Αυτά τα παιδιά τα οποία αρρωσταίνουν και κουβαλάνε όλες αυτές τις λοιμώξεις αυτή τη στιγμή, μπορεί και αυτή την τριπλέτα που είπαμε πριν από λίγο ή το στρεπτόκοκο, οτιδήποτε. Μπορούμε να τις θεωρήσουμε ως βόμβες εξάπλωσης μέσα στο ίδιο το σπίτι? Δηλαδή, ναι, μεν έχει το παιδί, αλλά μπορεί να κολλήσει
τον ηλικιωμένο παππού, γιαγιά, μπορεί να κολλήσει τον γονέα. Ισχύει καλά αυτό. Και ρωτάτε. Προστασία καλά στο κάνετε. Σπίτι δεν χρειάζεται. Καλά κάνετε και ρωτάτε, κύριε Μαζάνη. Πράγματι, έχουν αρρωστήσει πάρα πολλοί γονείς και παππούδες, γιαγιάδες στο σπίτι από το παιδί το οποίο πήγε στο σχολείο, κόλλησε και το μετέφερε στη συνέχεια στο σπίτι. Γιατί εδώ είναι σε αντίθεση με τον κορονοϊό που οι μεγάλοι κολλούσαν τα παιδιά, η γρήπη κολλάει από τα παιδιά τους μεγάλους. Άρα λοιπόν, σε ένα περιβάλλον οικογένειας σπιτιού θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα. Όταν κάποιος διαγιγνώσκεται με γρήπη, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύονται τα ευαίσθητα μέλη στην οικογένεια, ιδίως αν υπάρχει νεογέννητο μωρό, αν υπάρχει ένα βρέφος το οποίο είναι κάτω των 6 μηνών ή και μεγαλύτερο λιγάκι να είναι και ενός έτους και 2 ετών, θεωρούνται ευαίσθητες οι ηλικίες αυτές, θα πρέπει να εμβολιάσουν οι γονείς τα παιδιά τους με το εμβόλιο για τη γρήπη. Μάλιστα, εμείς είχαμε κάνει μια πρόταση για φέτος όλα τα παιδιά ηλικίας 6 μηνών και πάνω, ή αν θέλετε τουλάχιστον 5 ετών και κάτω, να εμβολιαστούν για τη γρήπη και να εμβολιαστούν και όλες οι ευπαθείς ομάδες, με κυριότερη, ξέρετε, την ομάδα των εγγύων γυναικών, που μπορούν να εμβολιαστούν σε οποιοδήποτε τρίμηνο της κοίησης, διότι εάν κολλήσουν γρήπη, κινδυνεύουν και αυτές και το έμβριο. Και όπως επίσης θα πρέπει να κάνουν και το εμβόλιο για την διφθερήτιδα, τέταρτο και κοκκίτη στο τελευταίο τρίμηνο της κοίησης. Τα ξέρουν καλύτερα ίσως οι μαιευτήρες από ό,τι τα λέω εγώ, αλλά βρήκα μια ευκαιρία που μου τη δίνετε εσείς και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν εκεί στις οικογένειες να τους πούμε να πάρουν μέτρα, να τηρούν την υγιεινή όταν κάποιο μέλος αρρωστήσει, να μην έρχονται σε επαφή όλοι. Χθες το βράδυ εξέτασα ένα παιδάκι, μου το έφεραν οι γονείς με πολύ υψηλό πυρετό, το οποίο τελικά με ένα τεστ που του έκανα είχε γρήπη και είπα στον μπαμπά, ο οποίος είχε υποκείμενο νόσημα, του λέω: σε παρακαλώ, εσύ δεν θα έρθεις σε επαφή με το παιδί καθόλου, θα απομονωθείς για να μην κολλήσεις γρήπη. Και βέβαια τον ρώτησα αν είχε κάνει το εμβόλιο και μου είχε πει ο άνθρωπος ότι είχε κάνει και το εμβόλιο της γρήπης. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο η γρήπη όμως, είναι και οι άλλες λοιμώξεις. Ακόμα και ο στρεπτόκοκκος. Κύριε Νταλούκα, δεν μπορεί να κολλήσει. Ναι, ασφαλώς κολλάει. Ναι, βεβαίως, είναι μεταδοτικό, αλλά δεν είναι τόσο πολύ όσο είναι η γρήπη και ο RSV. Απλώς ο RSV στα παιδιά τα οποία είναι μεγαλύτερα των 5 ετών δεν κάνει σπουδαία πράγματα. Θα κάνει βέβαια το βήχα του, θα κάνει τον πυρετό. Μπορεί να έχουμε ένα βήχα να επιμένει για μια εβδομάδα, για 10 μέρες, αλλά δεν κινδυνεύει. Ενώ τα μικρότερα παιδιά κινδυνεύουν, όπως και οι ηλικιωμένοι άνω των 65. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα με τον RSV. Άρα λοιπόν, ας προσέχει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να έχουμε και τρομερές επαφές και να πηγαίνουμε έτσι ελαφρά την καρδία. Έξω υπάρχουν αυτή τη στιγμή βακτήρια και ιοί τα οποία καραδοκούν και έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη συμφόρηση και στα νοσοκομεία. Εντάξει, σχετικός ο όρος, θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι. Ξέρω και γνωρίζω πολύ καλά, γιατί μου λέγανε συνάδελφοι που δουλεύουν στα ιδιωτικά νοσοκομεία, δεν έχουν που να βάλουν τα παιδιά αυτή την περίοδο. Και φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει κατ' επέκταση και στα δημόσια νοσοκομεία. Να προσέχουν, να πλένουν τα χέρια τους. Αυτά που κάναμε παλιότερα προ-κορονοϊού για τη γρήπη ή και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Πλύσιμο καλό των χεριών, να φτερνιζόμαστε και να βήχουμε στον αγώνα του χεριού μας. Όπου μπορούμε σε κλειστούς χώρους να χρησιμοποιούμε μάσκα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε τακτικά αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, σε κλειστούς χώρους. Θα περάσει αυτή η μπόρα όλη. Και να κρατούμε τους αρρώστους στο σπίτι όσο μπορούμε απομονωμένους για να μην το μεταδώσουμε στην κοινότητα και τα παιδιά να ξέρουν οι γονείς ότι το μεταφέρουν στο σπίτι. Και το πρόβλημα, ξέρετε κύριε Μαζάνη, δεν είναι μόνο της νόσου αυτής καθεαυτής. Ένα παιδί το οποίο θα ανοσήσει, θα ταλαιπωρηθεί, μπορεί να μπει στο νοσοκομείο και να μπει στη μονάδα ή και αν θέλετε να βύχει για 15 μέρες και να έχει ψηλό πυρετό 5 μέρες. Είναι και το πρόβλημα, αν θέλετε, της εργασίας των γονιών, που δεν ξέρουν τι να κάνουν με το παιδί τους, που να το αφήσουν ή αν κολλήσουν και οι ίδιοι οι ώρες εργασίας που χάνονται από την αγορά. Άρα το πρόβλημα λοιπόν είναι σύνθετο, είναι πολλαπλό, θέλει λίγο προσοχή. Είναι η περίοδος αυτή, έτσι ήταν πάντα, φέτος είναι πολύ πιο αυξημένα τα πράγματα όσον αφορά τις λοιμώξεις. Εντάξει, θα το περάσουμε. Καλή τροφή, καλό ύπνο, τα παιδιά να μην ξενυχτάνε, να προσέχουν το ανοσοποιητικό του σύστημα δηλαδή με αυτόν τον τρόπο και να γυμνάζονται. Και να δούμε όταν αρρωσταίνουν, να μένουν στα σπίτια τους, να μην έρχονται σε επαφή με άλλους. Και να δούμε αν τελικά θα καταλήξει κάπου επιστημονική κοινότητα, για ποιο λόγο παρατηρείται η έξαρση αυτή φέτος. Θα το δούμε. Και εγώ είμαι πολύ περίεργος να πάρω μια απάντηση σε αυτό, κύριε Μαζάνη. Αλλά σας είπα ότι είναι η επιστημονική περιέργεια, δεν είναι η ουσία του πράγματος. Αν θέλετε,
Έτσι. Ίσως καλή να έχει συνέχεια. πολύ μικρότερη σημασία. Καλή συνέχεια, Σας κύριε ευχαριστώ Τσουκαλούκα, πάρα κύριε πολύ. Πρόεδρε. Γεια σας.